Την Τετάρτη 25 Μαΐου 2022 ο αρχηγός ΓΕΘΑ, στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος, συναντήθηκε στο γραφείο του με τους εκπροσώπους των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής για θέματα μαχητικών αεροσκαφών F-35. Πρόκειται για τον κολονέλ Ρίτσαρντ Κάρβερ και την κυρία Τζέσικα Ντάνιο. Στη συνάντηση παρευρέθησαν ο ακόλουθος άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, Κάπτεν Μίκαελ Μπιέρι, και ο επικεφαλής του Office of Defense Corporation, Colonel Kelly McDonald. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, η οποία έλαβε χώρα σε ιδιαίτερα θερμό κλίμα, συζητήθηκαν οι διαδικασίες προμήθειας των μαχητικών αεροσκαφών F-35, το δυνητικό χρονοδιάγραμμα παραγωγής, παραδόσεων και εκπαίδευσης του υπτάμενου και τεχνικού προσωπικού της πολεμικής αεροπορίας, καθώς και το πλαίσιο υποστήριξης των μαχητικών αεροσκαφών συμπεριλαμβανομένων των απαιτούμενων υποδομών και εγκαταστάσεων εξυπηρέτησής τους. Πέραν των ανωτέρω και λαμβανομένων υπόψη των προημένων επιχειρησιακών δυνατοτήτων των εν λόγω μαχητικών αεροσκαφών πέμπτης γενιάς, συζητήθηκαν οι προοπτικές ενίσχυσης της στρατιωτικής συνεργασίας της Ελλάδος τόσο με τις ΗΠΑ όσο και με άλλα κράτη που συμμετέχουν στο πρόγραμμα του F-35 τόσο διμερώς όσο και σε διασυμμαχικό πλαίσιο, καθώς και έτερα θέματα υλοποίησης του προγράμματος ως προς την εγχώρια βιομηχανική συμμετοχή. Εντυπωσιακές εικόνες από την πηγή μας που έχουμε αντλήσει τις πληροφορίες, το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας. Έρχονται λοιπόν τα F-35, τα πανίσχυρα και υπερσύγχρονα μαχητικά πέμπτης γενιάς στην πολεμική αεροπορία, δημιουργώντας πραγματικό χάσμα ισχύως σε σχέση με την τουρκική.